44 το μεγαλύτερο. Yeah.
και νόσων. Κύριε Σποτά, έχει τις αμαρτίες ημών. Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπνάς τον αιώνα. Αγίας ο Θεός,
ουσία ως βρύση, διότι η βρύση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι εκείνη η οποία συνδέεται με την πηγή του ύδατος, είναι εκείνη η οποία μεταφέρει το ύδωρ στους διψασμένους ανθρώπους και πρέπει ταυτόχρονα να είναι η ίδια καθαρή για να μπορεί την ποιότητα του ύδατος που μεταφέρει να την εγγυάται και να μην κινδυνεύουν εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν σε αυτό το ύδωρ από οποιαδήποτε μορφή μόλυνσης. Η Αγία λοιπόν Κυριακή παρομοιάζεται με αυτήν ακριβώς την βρύση, διότι η ύπαρξή της είναι συνδεδεμένη με την πηγή του ύδατος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Φαίνεται ότι η ίδια είχε ακούσει τον Λόγο του Χριστού ότι όποιος διψά έχει την δυνατότητα να έρθετε πρόσμε και εκείνος που θα έρθει πρόσμε, εγώ θα του προσφέρω σε αυτόν το ίδωρ το ζών. Και μάλιστα όταν γευθεί αυτό το ίδωρ δεν θα διψάσει εις τον αιώνα. Και μάλιστα εκείνος ο οποίος θα γευθεί το ίδωρ που εγώ θα του προσφέρω θα είναι ικανός να το μεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούν και άλλοι να ξεδιψάσουν με αυτόν τον ευλογημένο τρόπο. Η Αγία λοιπόν Κυριακή είναι εκείνη η οποία ξεδίψασε πρώτη από όλους, βρίσκοντας την αλήθεια στο πρόσωπο του Χριστού. Και ποια είναι η αλήθεια την οποία βρήκε? Ότι πολύ απλά, εάν τον εμπιστευόταν με όλες τις δυνάμεις, θα μπορούσε όλα τις τα χαρίσματα να τα ασφαλίσει στην αιωνιότητα και μάλιστα θα μπορούσε να τα επαυξήσει. Η Αγία ήταν νέα κοπέλα και μπορούσε να ζήσει την ζωή της περισσότερα χρόνια από όσα την έζησε μέχρι το μαρτύριό της, αλλά όμως ήξερε την μεγάλη αλήθεια ότι και αν ακόμη φύγει από αυτόν εδώ το κόσμο σε βαθύ γύρας, δεν θα σήμαινε και τίποτε το ιδιαίτερο, διότι δεν θα κέρδιζε ενδεχομένως την Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε λοιπόν εκείνη θέλησε να ξεδιψάσει την δίψα της για να παρατείνει τα αίτη της σε αυτόν εδώ τον κόσμο στην πηγή που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και πραγματικά είχε δίκιο, διότι παρόλο που ήταν νεότατη στην ηλικία, όταν υπευλήθη στα φρικτότατα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν, μπόρεσε να διατηρήσει την ύπαρξή της αθάνατη και πάντοτε νεανική, έτσι ώστε αιώνες μετά από την κοίμησή της την μαρτυρική, να έχουμε την ευλογημένη δυνατότητα να απευθυνόμαστε προς εκείνην, έχοντας την βεβαιότητα ότι ζει, ότι μας ακούει και ότι έχει την δύναμη να μεσητεύει στον Θεό για τον κάθε έναν από εμάς. Η ίδια στο πρόσωπο του Χριστού ξεδίψασε και την μεγάλη της επιθυμία για ζωή, διότι η ίδια γνώριζε ότι μία ζωή χωρίς ενδεχόμενα τα βασανιστήρια τα οποία υπέμεινε, μία ζωή ενδεχομένως ανέφελη, μία ζωή η οποία θα ήταν μακρά του νυμφίου της Χριστού, δεν θα είχε την ποιότητα, δεν θα είχε την γλυκύτητα και δεν θα είχε την αξία την οποία πραγματικά απέκτησε όταν η ίδια αντιμετώπισε τον θάνατο. Είναι πραγματικά να μένει κανείς άναυδος και έκπληκτος όταν διαβάζει όλα εκείνα τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπευλήθη αυτή η νεαρή κοπέλα για την αγάπη του Χριστού. Έκαψαν το σώμα της, έγδαραν τις πληγές της, την κρέμασαν από τα μαλλιά και περίμεναν διόλων αυτών των τρόπων εκείνη να αλλάξει την πίστη της. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήξεραν
με ποια τα είχαν βάλει και γνώριζαν ότι επειδή ήταν γυναίκα θα ήταν το εύκολο θύμα τους. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Χριστού όταν εμφορείται από την δύναμη εκείνου αποκτά άλλη γενναιότητα, αποκτά άλλη δύναμη και ούτε βασανιστήρια υπολογίζει, ούτε θάνατο φοβάται, αλλά θεωρεί τα πάντα ελάχιστα μπροστά στην Βασιλεία των Ουρανών, η οποία ανοίγεται διάπλατα ενώπιον του. Και φαίνεται ότι η Κυριακή ενίκησε, διότι αξιολογώντας σωστά όλα τούτα τα αγαθά σε αυτόν εδώ τον κόσμο, η ίδια μπόρεσε τον εαυτό της να τον ασφαλίσει πλησίον του Θεού και μάλιστα να αποτελεί το παράδειγμα, την έμπνευση όλων ημών, οι οποίοι ήρθαμε απόψε εδώ και οι οποίοι ήρθαμε για ποιον λόγο, μα για να βρούμε στο δικό της το πρόσωπο πρότυπο, για να μπορέσει η δική μας η ζωή να ακουμπήσει επάνω σε εκείνης και να μπορέσουμε κι εμείς να ξεδιψάσουμε από την δίψα την οποία βιώνουμε την υπαρξιακή μέσα στην καθημερινότητά μας. Διψάει ο καθένας μας, διψάει για την ευτυχία και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να την κατακτήσει. Διψάει για να ανέλθει κοινωνικά, για να κατακτήσει τούτη ή την άλλη επίγεια πραγματικότητα, είτε αφορά σε θέσεις, είτε αφορά σε αναγνωρισιμότητα, είτε αφορά σε χρήματα, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να φανταστεί ότι έχει την δύναμη να τον ξεδιψάσει, αλλά πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα. Παρόλο που το ξεδίψασμα είναι παροδικό, πάντοτε παραμένουμε εσωτερικά διψασμένοι και ανικανοποίητοι, γιατί σε καμία περίπτωση όλα τα αγαθά αυτού εδώ του κόσμου δεν είναι ικανά να μας προσφέρουν αυτό που ζητάει η ψυχή μας. Και αυτό το οποίο ζητάει η ψυχή μας είναι η αγιότητα και ο παράδεισος. Ό,τι κι αν έχουμε, ό,τι κι αν είμαστε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι εάν η ψυχή μας δεν είναι αναπαυμένη πλησίον της χάριτος του Θεού. Εάν δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό του ο καθένας μας, εάν δεν έχει τακτοποιήσει τις τύψεις του, εάν δεν έχει μπορέσει να μετανοήσει για τα λάθη και το παρελθόν του, εάν δεν μπορέσει, αντικρίζοντας τα μάτια των άλλων, να μπορεί να βλέπει τον ίδιο τον Κύριο και Θεό του, ό,τι κι αν είναι, όσα κι αν έχει. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία της ζωής, ότι με τίποτε δεν μπορούμε όλα αυτά να τα εξαγοράσουμε, γιατί δεν είναι υλικής αξίας και βαρύτητας, αλλά είναι κατά αποκλειστικότητα πνευματικά αγαθά. Οπότε λοιπόν έρχεται η Αγία Κυριακή και μας λέει, θέλετε να ξεδιψάσετε, θέλετε να έχετε ευτυχία στην καθημερινότητά σας, ασφαλίστε τις υπάρξεις σας πλησίον του Θεού. Μάθετε να ακούτε το θέλημά Του, να υπακούετε εκείνο το οποίο ο ίδιος σας υπαγορεύει και χωρίς παράπονα, χωρίς να βάζει ο καθένας το δικό του το θέλημα, μάθετε να λέτε «Να είναι ευλογημένο» και μέσα από αυτό το «Να είναι ευλογημένο» να βρίσκει ο καθένας μας τον εαυτό του κάτω από την χάρη και την δύναμη του Θεού. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, τότε γεμάτη από παράπονα πάντοτε, θα ψάχνουμε να βρίσκουμε την ευτυχία, αλλά οι ταλέποροι, δυστυχισμένοι θα είμαστε και θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο και κοιτώντας προς τα πίσω μας θα δούμε να έχουμε αφήσει τα χρόνια μας ανεκμετάλλευτα, παρόλο που βρεθήκαμε σε ιερές ακολουθίες, παρόλο που ακούσαμε τον Λόγο του Θεού, παρόλο που κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα Του. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά
έχουν έναν και μοναδικό στόχο, την πνευματική μας αλλίωση, δηλαδή το να μπορούμε αξιοποιώντας τα φάρμακα της πίστεώς μας να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου αδελφοί, εάν θέλουμε απόψε να πούμε «Σε τιμήσαμε Αγία μας και ήρθαμε κοντά σου διότι η αγάπη μας για εσέναν οδήγησε τα βήματά μας και πραγματικά σου ανάψαμε το κερί που ήθελες», πριν φύγουμε ο καθένας από εμάς να εναποθέσει την ύπαρξή του πλησίον της Αγίας και να μπορέσει το πρόσωπό της να το κάνει δικό του πρότυπο και αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο εκείνη πολιτεύτηκε να μπορεί ο καθένας από εμάς να πολιτεύεται, ώστε να μην φοβόμαστε τις δοκιμασίες, ώστε να μπορούμε να λέμε ενώπιον του Θεού τον Άνε ευλογημένο και να μην φοβόμαστε τον θάνατο, αλλά αντίθετα όλα τούτα να τα αντιμετωπίζουμε μέσα στην πνευματική μας πορεία και την προοπτική την οποία έχουμε. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, ότι είμαστε άνθρωποι και άνθρωπος σημαίνει ο άνωθρόσκον, αυτός που κοιτάει προς τα πάνω και κοιτώντας προς τα επάνω, μόνο την Βασιλεία του Θεού μπορούμε να αναγνωρίζουμε, γιατί αυτή είναι η πατρίδα μας και εκεί βρίσκεται η προσωπική μας καταξίωση. Οπότε λοιπόν, απόψε το βράδυ, βοηθούμενοι από την ιερή ακολουθία, από τον Λόγο του Θεού, ο καθένας μας ας αναζητήσει εντός του το φιλότιμο που έχει και ας προσπαθήσει, μιμούμενος την Αγία, να καταστεί και ο ίδιος Άγιος. Η μεγαλύτερη τιμή που θα της έχουμε δώσει, αλλά και η δόξα με την οποία εκείνη θα έχει αρχίσει να περιβάλλει την δική μας την ύπαρξη. Αμήν.
και φιλανθρωπία παντοτενή και αΐ και εις τους αιώνας των ακριβώς της αγάπης τους προς τον Θεό, αλλά και αξιοποίησης των ιδιαίτερων ταλάντων που εκείνος τους έχει δώσει και με τα οποία τους έχει πληκίσει. Οπότε λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε για τον κόπο τον οποίο έκαναν, για την όμορφη ψαλμωδία την οποία απέδωσαν. Και την προσπάθεια που καταβάλει για τους πολίτες του Δήμου μας. Να είναι πάντα καλά, αύριο με υγεία.